Είχαμε ρεκόρ συλλήψεων στη Γαλλία, ενώ η κηδεία του 17χρονου Ναέλ, που ο θάνατο του εξακολουθεί να βάζει φωτιά, γίνεται σήμερα. Τι τελευταίε εξελίξει θα μα πει η Χρύσα Τσίχλη. Χρήσα. Ενώ αρχικά το Υπουργείο Ιστορικών ανέλεγε να λόγω για σχεδόν 500 συλλήψεις. Στην τελευταία ενημέρωση ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί 1.311 mm -hmm. άνθρωποι κατά τη διάρκεια μόνο της θεσνής νύχτας. Ενώ στο συγκεντρωτικό απολογισμό του αναφέρει πως 1.350 οχήματα και 234 κτίρια πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν ζημιές. Παράλληλα, περίπου 2.560 πυρκαγιές σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους. Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή είναι η χειρότερη κρίση που αντιμετωπίζει η Γαλλία και ο πρόεδρος Μακρόν από την εξέγερση, από την εποχή των κίτρινων γυλαίκων. Ε, και πρέπει να σας πω το ότι. Ανοιχτό για επιβολή κατάσταση έκτακτη ανάγκη είναι χρήσα. Παρότι δεν επιβλήθηκε χθε κατάσταση έκτακτη ανάγκη mm. στο αρμόδιο συμβούλιο, ο Υπουργό Εσωτερικών, νωρί εχθέ τη νύχτα, mm. ανέφερε ότι υπάρχει πάντα αυτό το ενδεχόμενο, αν το αποφασίσει ο πρόεδρο Μακρόν. Πρέπει να σα πω ότι στη Λιόν, μόνο στη Λιόν, mm. πριπολήθηκαν οκτώ δημόσια κτίρια και δέχθηκαν επιθέσει ανάμεσα του και ένα αστυνομικό. Τμήμα. και για να καταλάβετε ποια είναι, είναι η κατάσταση στη Γαλλία. Να βλέπουμε στην βλέπουμε εδώ και τι εικόνε από τα διεθνή πρακτορία. Ακριβώ. Φλέγεται ολόκληρε γειτονιέ, δρόμοι ολόκληροι mm -hmm. φλέγονται. Στο Ρουμπέ στη Λίλ, που είναι ένα ένας από του πιο φτωχού δήμου τη Γαλλία, πυρπολήθηκαν δημόσια κτίρια και το κέντρο υγεία υπέστη πάρα πολύ σοβαρέ καταστροφέ. Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη, μάλλον είναι προγραμματισμένη για τι 11 η κηδεία του 17χρονου mm. Ναέλ. Αυτό που γνωρίζουμε με βάση τα διεθνή πρακτορία. Γιατί η οικογένεια έχει ζητήσει από τα μέσα ενημέρωση να μην ε, παρευρεθούν στην κηδεία, να είναι αυστηρά ιδιωτικοί. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, περίπου 30 νεαροί είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γραφείο τελετών και φιλούσαν την πόρτα, προκειμένου να μην μπει κάποιο και να βγάλει φωτογραφίε. Ενώ φαίνεται ότι και οι δρόμοι που οδηγούν προ το νεκροταφείο είναι αυτή τη στιγμή κλειστοί. Δεν έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσει επισήμω για την κηδεία του Ναέλ. Ωστόσο, δεν αποκλείεται σύμφωνα και με ανατοπικά μέσα να υπάρχουν κάποιε αυθόρμητε συγκεντρώσει και φυσικά οι αρχέ παρακολουθούν πολύ στενά το πώ θα εξελιχθεί ε, και η κυβέρνηση. Έχουν απαγορευτεί ωστόσο οι μεγάλε εκδηλώσει, τουλάχιστον μέχρι χθε, Χρήσα. Σε κάποιε περιοχέ mm. έχουν απαγορευτεί. Είδαμε και στη Μασαλία να έχουν απαγορευτεί οι διαδηλώσει για ε, ε, εχθέ, για την Παρασκευή. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια τη νύχτα ξέσπασαν πάρα πολύ έντονα επεισόδια. Η Μασαλία ήταν μία από τι περιοχέ που επλήγησαν από σοβαρότατε συγκρούσει κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Με, με του ανταποκριτέ να λένε ότι μπορεί στο Παρίσι να ήταν ίσω λίγο πιο Πιο ήρεμα, ίσω λίγο πιο ήρεμα mm -hmm. τα πράγματα σε σύγκριση με τι προηγούμενε νύχτε. Όμω στη Μασαλία, στη Λίλ και σε άλλε γαλλικέ πόλει η κατάσταση είναι πιο τεταμένη. Το παρακολουθείς και μα ενημερώνει. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Χρυσατσίχλη.